Πάμε λοιπόν στον κύριο Νίκο Παπαδάκη, καθηγητής τμήματος πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να σας ευχαριστήσω θερμά, με το βλέμμα στραμμένο όλη η Ευρώπη στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας. Πρώτος γύρος ολοκληρώθηκε, Μακρόν Λεπέν οδεύουν στον δεύτερο γύρο. Για ποιο λόγο ωστόσο το αποτέλεσμα έχει προκαλέσει εντύπωση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από τη στιγμή που αυτό το δίδυμο πέρασε στο δεύτερο γύρο και κατά διάρκεια της εκλογικής μάχης του 2017. Είναι απόλυτα σωστή η ερώτησή σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι αυτό το δίδυμο το ξανά είχαμε το 2017. Μάλιστα, τότε η διαφορά ερίστων παρόλο που ήταν μικρότερη, ήταν στις 2,7 ποσοστιαίες μονάδες. Σωστά. Τώρα είναι στις 4,7 ποσοστιαίες μονάδες. Άρα, γιατί να προκαλεί τέτοια εντύπωση? Γιατί πολύ περισσότερο από το 2017, που ο Εμμανουέλ Μακρόν κατήγαγε θρίαμβο περηφανή στο δεύτερο γύρο, τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα για το δεύτερο γύρο και υπάρχουν μια σειρά από λόγους που ευχαρίστως να τους αναλύσουμε ακροθυγώς. Οπότε υπάρχει πραγματικό ενδεχόμενο, δεν θα έλεγα ότι είναι το πιθανότερο, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί να έχουμε ανατροπή και να έχουμε τη Λεπέν πρόεδρο της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας. Το τι σημαίνει αυτό για την ίδια την Γαλλία και για την ίδια την Ευρώπη, θα τα πούμε. Είναι σε κάποιο βαθμό ξεκάθαρο. Θα τα πούμε, θα το αναλύσουμε και τι σημαίνει αυτό και θα ήθελα και την έτσι, συνολική εκτίμησή σας στο τέλος της συζήτησης. Την ίδια ώρα έχουμε σοσιαλιστές και ρεπουμπλικάνους οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο, κύριε καθηγητά μου, έτσι να αναφέρω και αν μου επιτρέπετε βέβαια, ότι εξαφανίζονται από τον πολιτικό χάρτη της Γαλλίας. Είναι όπως ακριβώς το είπατε, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι η απόλυτη καταστροφή, κατακρύμνηση θα έλεγα, των παραδοσιακών ισχυρών γαλλικών κομμάτων. Για τους λόγους. Ήδη από το 2017 είχε φανεί ότι είναι αρκετά αποδυναμωμένα στο να δώσουν πιστικές αποκρίσεις σε πραγματικά προβλήματα. Τότε βέβαια υπήρχε και το επιτρέψτε μου τον άκομψο όρο φρέσκο αίμα, δηλαδή Εμμανουέλ Μακρόν με μια ολιστική ατζέντα και με πολύ γοργά πολιτικά βήματα με όρους μεγιστοποίησης αποβλητικότητας της εκφοράς. Ο οποίος αναδιάταξε το εκλογικό τοπίο στη Γαλλία και τους όρους του εκλογικού ανταγωνισμού, αλλά υπάρχει και η παράμετρος Λεπέν. Και αυτή τη φορά η παράμετρος Λεπέν, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τη Λεπέν, αλλά συνολικά με την ακροδεξιά, δημιουργεί νέες προϋποθέσεις για τον εκλογικό ανταγωνισμό. Είδατε ότι επιχείρησε η κυρία Λεπέν μια προσπάθεια αποδαιμονοποίησης και θεμητοποίησης της ακροδεξιάς. Αξιοποιώντας ακόμα και την περίπτωση Ζεμούρ, ενός ακραίου εθνικιστή και ξενοφοβικού, ο οποίος πήρε περί το 7%, ώστε να διαφοροποιήσει την πρόσληψή της από το ευρύ εκλογικό σώμα, ότι δεν αποτελεί μια απειλή για την αξιακή θεμελίωση της γαλλικής δημοκρατίας, ίσα-ίσα που είναι αυτή που πια εμφανίζεται με το μανδύα του απλά συντηρητικού πολιτικού εντός του συνταγματικού και αξιακά θεμελιωμένου τόξου, με απόψεις για τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, με όρους δηλαδή διαχείρισης της καθημερινότητας και των προβλημάτων. Αυτό αν συναρτηθεί με το γεγονός ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν, ένα σημαντικό ηγέτη στην Ευρώπη, πολύ σημαντικό ηγέτη στην Ευρώπη, δεν κατόρθωσε να διευρύνει ή να εδραιώσει ευρύτερες κοινωνικές συμμαχίες. Παράλληλα, ενώ έφερε μια κάποια ανάκαμψη στη γαλλική οικονομία και μεγένθηση, δεν τη συνέδεσε με αναδιανομή, με αποτέλεσμα να του προσάπτεται με αλφαγιώτα η κατηγορία ότι είναι πρόεδρος των ολίγων, των πλουσίων δηλαδή. Επίσης το γεγονός ότι ο Μακρόν, λόγω του διεθνοποιημένου ρόλου του, στράφηκε πάρα πολύ στα της Ουκρανίας και αλίμονο είναι μείζον ζήτημα η ρωσική εισβολή και η τραγωδία της Ουκρανίας, αλλά στην πραγματικότητα αυτό έδωσε τη δυνατότητα στη Λεπέν να τρέξει μια προεκλογική καμπάνια παντού, κυριολεκτικά παντού, από τις λαϊκές αγορές μέχρι χωριά, μέχρι οπουδήποτε. Ξαναλέω με έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας. Αλλά κύριε Παναγιωτόπουλε, αν μου επιτρέπετε, ας μην γελιόμαστε. Η Λεπέν είναι αυτή που ήταν. Μπορεί να έχει ενδυθεί νέο νομιμοποιητικό μανδύα, δεν πάβει να είναι μια ακροδεξιά πολιτικός. Παρατηρούμε τις θέσεις της, την αντισυστημική ρητορική της, την αντιμεταναστευτική της ατζέντα. Οι Γάλλοι ελέγχουν ποιος μπαίνει, το έχει πει πρόσφατα, δεν λέω τις παλιές θέσεις. Τον οικονομικό εθνικισμό ή πατριωτισμό, όπως τον ονομάζει ο ίδιος, συνδυασμένη με μια πάγια αντιευρωπαϊκή θέση υπέρ της υπεροχής του εθνικού έναντι του ενωσιακού δικαίου. Επίσης, οι δηλώσεις της μετά το αποτέλεσμα των εκλογών περί επαναφοράς της τάξης στη Γαλλία ή της Γαλλίας της τάξης,
στην τάξη, το διαβάζουμε όπως θέλουμε, άρα και περί εθνικής ανεξαρτησίας που είναι μια σαφής, ορατή, ευρωσκεπτικιστική δήλωση, είναι παραπάνω από ορατές και μας θυμίζουν τι ακριβώς συνιστά η Λεπέν. Αξίζει επίσης να σημειωθεί και τα της ακροδεξιάς στη Γαλλία, ότι δεν μπορεί να αποσυναρτήσουμε την ανάλυση μας και από τα ποσοστά που έλαβε ο Τζεμούρ, 7% και ο Νικολά Τιπόνινιάν, 2%. Έχει λοιπόν η Λεπέν μια σημαντική αραγή δεξαμενή για το δεύτερο γύρο. Βέβαια, ο Μακρόν φαίνεται να έχει μια δυνητική δεξαμενή μεγαλύτερη, λιγότερο αραγή όμως. Μάλιστα. Εκτίμηση λοιπόν για το δεύτερο γύρο με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας. Το πρώτο, αν θέλετε κύριε Παναγιωτόπουλε, που με ανησυχεί, είναι το γεγονός ότι ακόμα κι αν εκλεγεί η Λεπέν δεν θα αποτελέσει έκπληξη. Αυτό είναι λόγος ανησυχίας από μόνος του. Η εκτίμησή μου είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα, το πιο πιθανό δηλαδή, αλλά όχι απολύτως βέβαιο, είδατε και ότι οι δημοσκοπήσεις αμέσως μετά τη χθεσινή αναμέτρηση δείχνουν διαφορές για το δεύτερο γύρο της τάξης του 8 έως και 2%, το 2% είναι στα όρια του στατιστικού λάθους. Η εκτίμηση λοιπόν είναι ότι πιθανότερα θα εκλεγεί ο Εμμανουέλ Μακρόν, καμία σχέση με τη συντριπτική διαφορά του δεύτερου γύρου του 2017. Σε κάθε όμως περίπτωση είναι πολλά που πρέπει να συμβούν. Αναμένω ότι ο Μακρόν θα ενσκύψει περισσότερο στα της καθημερινότητας που απασχολούν τους Γάλλους πολίτες δεδομένης ενεργειακής οικονομικής κρίσης, αλλά και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Θα πιέσει πάρα πολύ τη Λεπέν σε σχέση με τις δροσοφιλικές θέσεις της και κυρίως τις σχέσεις της με τον Πούτιν και θα επιχειρήσει να εμφανιστεί λόγω και του διεθνούς του κύρους ως παράγοντας εγγυητής της σταθερότητας και της ανάπτυξης στη Γαλλία. Αυτή αναμένω να είναι ατζέντα του Μακρόν για τις 2 εβδομάδες που απομένουν. Ξαναλέω όμως ότι ακόμα και με την κίνηση των συνυποψηφίων των περισσότερων ή να στηρίξουν τον Μακρόν λιγότερο ή ξεκάθαρα να δηλώσουν καμία ψήφο στην ΕΠΕΝ. Η περίπτωση του Μελανσόν είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα γιατί εκπροσωπεί τη ριζοσπαστική αριστερά, έχει 22% και είπε καμία ψήφο στην ΕΠΕΝ. Και γιατί είναι ενδιαφέρουσα κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί από δημοσκοπήσεις που είχαν προηγηθεί φαινόταν ότι ένα τμήμα της δεξαμενής από την οποία αντλεί ο Μελανσόν θα μπορούσαν δυνητικά στο δεύτερο γύρο να στραφούν στην ΕΠΕΝ. Το ότι τους είπε μην την ψηφίσετε δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα συμβεί αυτό. Επίσης κατά κυριαρχή καθηγεμονεύει στη νέα γενιά ο Μελανσόν, άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι θα γίνει από εκεί. Τώρα βέβαια και οι πικρές και η Ινταλγό, αλλά είναι πολύ μικρότερες εκλογικές δεξαμενές τους, έχουν στην πραγματικότητα στραφεί υπέρ του Μακρόν. Ξαναλέω όμως ότι το μέτωπο, μάλλον η δεξαμενή από την οποία δυνητικά αντλεί ο Μακρόν για το δεύτερο γύρο είναι μεγαλύτερη, πλην όμως δεν είναι αραγής. Και επίσης αυτό που δεν υπήρχε το 2017 και υπάρχει τώρα είναι ένα σκληρό αντιμακρονικό, επιτρέψτε μου τον άκομψο όρο, μέτωπο στη Γαλλία. Μάλιστα. Έχουμε λίγα δευτερόλεπτα, ενημερώστε με λίγο. Κύριε καθηγητά, έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Διαμόρφωση σχέσεων μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας. Επικράτηση Λεπέν. Ας πάρουμε και αυτό το σενάριο. Πόσο θα επηρεαστούν και πού οδηγούμαστε? Παίρνουμε στα χαρτογράφητα νερά. Η Λεπέν, με ενδεχόμενη εκλογή Λεπέν, ξαναλέω δεν είναι το πιθανότερο για αλλά με το Μακρόν ξέρουμε τι έχουμε. Έχουμε έναν άνθρωπο που έχει μια ευρύτερη ευρωπαϊκή ατζέντα, με στόχους ευρωπαϊκούς που εμάς τα εθνικά μας συμφέροντα προσυδειάζουν, στρατηγική αυτονομία, κοινή άμυνα. Παράλληλα, έχει μια αμυντική συμφωνία και συμφωνία αμυντικής συνδρομής με την Ελλάδα που έγινε επί Μακρόν. Με τη Λεπέν, επειδή μπαίνει η Ευρώπη σε αχαρτογράφητα νερά, επειδή αν έχουμε μια εκπρόσωπο ευρωσκεπτικισμού στο τιμόνι της δεύτερης ισχυρότερης οικονομίας και ζωτικής πολιτικής σημασίας χώρας στην Ευρώπη, μπαίνει όλη η Ευρώπη σε αχαρτογράφητα νερά, φοβάμαι ότι μπαίνουν και οι δικές μας σχέσεις. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ.